Δεν ήθελα να το πω μπροστά στη Μαρία, αλλά όταν έφυγες από τη Βραβρώνα και αποφάσισες να μείνεις στον Πόρο για την Κατερίνα, ο Νόντας ήρθε και με βρήκε. Τον έκανε τη ληστεία. Μη με διακόψεις. Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο αυτό που έχω να σου πω. Ο Νόντας ήρθε και με βρήκε για να μου ζητήσει χρήματα. Σε κάποιον χρωστούσε, δεν ξέρω σε ποιον, αλλά δεν αστειευόταν. Πρώτα απείλησε τη γιαγιά μου, μετά λίστεψε τον Πάνο. Και όταν είδε ότι δεν έχω καμία πρόθεση να τον βοηθήσω, ήρθε στο σπίτι μου και με βίασε. Εγώ νόμιζα ότι μόνο σε χτύπησε. Έπρεπε να μου το έχεις πει τότε. Θα τον είχα κανονίσει εγώ τον Όντα. Και δεν θα τολμούσε να σε ξαναγγίξει. Δεν ήθελα να σε αναστατώσω, Μιχάλη. Είχες ήδη πάρα πολλά στο κεφάλι σου. Και νόμιζα πως ήταν δικό μου λάθος που δεν μπόρεσα να τον κρατήσω μακριά. Φυσικά και δεν ήταν δικό σου το λάθος. Δεν ήθελα να σου το πω. Φοβόμουν. Φοβόμουν πως θα μπορούσες να κάνεις κάτι που θα σε ξαναστείλει στη φυλακή και αυτό ήταν το τελευταίο που θα ήθελα να συμβεί. Στο νοσοκομείο πηγές. Έχει καταγραφεί αυτό το περιστατικό. Όχι. Φοβόμουν και ντρεπόμουν. Καλά, ακόμα και έτσι να είναι. Αν πας στην αστυνομία και αν μιλήσει και ο Πάνος για όσα ξέρει... Σε παρακαλώ. Μπορείς να μην ξανααναφέρεις την αστυνομία. Δεν πρόκειται να πάω να παραδοθώ. Προτιμώ να πεθάνω. Θα είμαι εγώ δίπλα σου. Όλοι θα είμαστε δίπλα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε πιστέψουν. Γιατί εσένα ποιος σε πίστεψε? Ήσουν αθώος και καταδικάστηκες 8 χρόνια για το θάνατο του Κεχαγιά. Ποιος σε πίστεψε εσένα τότε? Είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Νόντας ήταν ένα κάθαρμα, ένας απατεώνας. Θα καταλάβουν. Άλλωστε αυτός σε κυνήγησε. Αυτός είχε όπλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τι εννοείς? Το όπλο δεν ήταν του Νόντα, ήταν δικό μου. Δικό σου?